Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Κατερίνα Σακελαροπούλου στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της ως πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πόλη, με αφορμή τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 78η επέτειο του ολοκαυτώματος της Βιάνου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε αρχικά στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, με την ίδια να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συλλογές και τη διαδικασία συντήρησης των παλαιτύπων και αρχετύπων που διαθέτει η Ιστορική Βιβλιοθήκη της Κρήτης. Αυτό είναι μετάφραση για την Αμέσως μετά, η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου μοιήθηκε στις ιστορίες 17 αιώνων που αφηγείται το Ιστορικό Μουσείο, ξεναγούμενη από τον πρόεδρο της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Αλέξη Καλοκαιρινό. Γιατί βάζουμε την Γερνίκα εδώ και έχουμε και το Γερνάμπα επάνω, είναι διότι το ίδιο μήνος, υπό τον ίδιο διοικητή, το μήνος πόντων του Φόντερ Ιχκόφερν, το 37 ισοπαίδωσε την Γερνίκα και έδρασε στην Κρήτη. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε και τον παραδοσιακό οικισμό των Αρχανών, όπου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στον γυναικείο συνεταιρισμό που παρασκευάζει παραδοσιακά προϊόντα και να συνομιλήσει με γυναίκες που φέρνουν την κρητική παράδοση στο σήμερα. Πάρα πολλά γιάδες, γιατί και ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχε αυτές δεκτυμόταν πολλά πράγματα, αλλά καταφέραμε να μάθουμε πράγματα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί το πρωί της Κυριακής στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και στην τελετή στο Μνημείο των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών της Βιάνου. Ακολούθως, η Κατερίνα Σακελαροπούλου σε ειδική τελετή θα ανακηρυχθεί επίτιμη Δημό της Βιάνου.